Καλησπέρα σας. Σήμερα φτιάχνουμε γλυκά με φύλλα και ζύμες. Γρήγορα, εύκολα και δημιουργικά. Γεια σου, Φώτη. Μια φορά να σου πω και γεια σου, και συνέχεια δεν σε χαιρετάω, ντροπή. Πάμε να φτιάξουμε έναν διαφορετικό μπακλαβά. Ιδιαίτερο και έξυπνο. Ναι, μου θυμίζει παιδικές μνήμες. Δηλαδή, ο μπακλαβάς τον αγαπάμε όλοι. Το μπισκότο, το petit beurre, μας αρέσει όλους. Έχει ιδιαίτερη γέμιση. Ναι, και ιδιαίτερο σιρόπι. Και ιδιαίτερο σιρόπι. Είναι παιδικό. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Μου θυμίζει η γέμιση του λίγο cheesecake, βάση από cheesecake. Εμένα μου θυμίζει, ξέρεις γιατί το έκανα, μου θυμίζει όταν βουτούσαμε τα μπισκότα μέσα σε γάλα. Τέλειο. Είναι γεμιστός με μπισκότα και το σιρόπι είναι από γάλα. Τέλειο. Μπακλαβάς με γάλα και μπισκότα. Υλικά για τον μπακλαβά. Δύο πακέτα φύλλο κρούστας για γλυκά. 500 γραμμάρια βούτυρο. 300 γραμμάρια μπισκότα πτιμπέρ. 100 γραμμάρια αμύγδαλα καβουρδισμένα. Γάντια μιας χρήσης. Ας ξεκινήσουμε. Τι θέλει ο μπακλαβάς? Βούτυρο. Πολύ και βούτυρο. Και βούτυρο κατά προτίμηση να το κάνετε κλαριφιέ. Το έχουμε δει πολλές φορές. Καθαρό βούτυρο. Καθαρό. Για να είναι τραγανός και να μην ανοιάζει εύκολα το φύλλο. Εμείς λέμε ότι θέλουμε 500 γραμμάρια. Τώρα μπορεί να χρειαστεί λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Μπορεί να βάλουν λιγότερο κάτι. Οπότε. Θα κάνουμε ένα πακέτο μισού κιλού κλαριφιέ, περίπου βγάζει τα 400 γραμμάρια. Καθαρό βούτυρο. Αν δουν ότι δεν τους φτάνει, θα λιώσουν λίγο παραπάνω. Λίγο ακόμα. Και θέλουμε 40 φύλλα, 20 πάνω, 20 κάτω. Το κόβουμε σε κομμάτια, μικρά. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Ωραία. Και το λιώνουμε. Τώρα το κλαριφιέ το κάνουμε στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί πάρα πολύ χαμηλά. Στο μπεν μαρί δεν ανακατεύουμε καθόλου, αφήνουμε σιγά σιγά να λιώνει. Κάτω μένει το γάλα και πάνω είναι το βούτυρο. Παίρνουμε το πάνω μέρος. Στα μικροκύματα διαχωρίζεται ευκολότερα από ό,τι στο μπεν μαρί. Μέχρι να γίνει να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Mm-hmm. Θα χρειαστούμε μπισκότα. 400 γραμμάρια. 400 γραμμάρια είναι περίπου δύο πακέτα. Ναι. Λίγο λιγότερο, αλλά... Όποιος φτιάχνει με μπισκότα κάτι, τρώει και ένα, οπότε δύο πακέτα είναι καλά. Αυτά πάτε είναι 225 γραμμάρια. 220-225. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε στο blender. Θα πάρω ένα ζευγάρι γάντια. Και ένα να βάλω. Ωραία, είδες. Δεν πειράζει. Είναι αυτό που είπαμε, τα 225. Μπορεί να φύγει λίγο έξω, λίγο να το φάμε. Ιδιαίτερος μπακλαβάς. Και νόστιμος. Και τραγανός. Μου ωραίο φίλο. Τι άλλο να σου πω. Για άλλο μου πεις, θα το δω το αποτέλεσμα σε λίγο. Και εσείς. Λοιπόν, θα βάλουμε και αμύγδαλα, λευκά αμύγδαλα αποφλοιωμένα, τα οποία τα έχουμε περάσει από το φούρνο, τα έχουμε απλώς σε μία λαμαρίνα, σε αντικολλητικό χαρτί, σε μία σιλικόνη. Τα αφήνετε στους 160 βαθμούς περίπου 10-12 λεπτά, ώστε το πάρουν αυτό το ξανθό χρώμα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν, δεν τα κοπανάτε ποτέ ζεστά. Γιατί έχουν υγρασία και δεν τρίβονται ωραία. Χόντρο κομμένο. Κοίτα τι ωραία που μυρίζει το καβουρδισμένο. Να πάω να δω το βούτυρο. Α, μια χαρά γίνει. Εννοείται ότι αυτό μπορείτε να το κάνετε και σε ένα γουδί.
Εδώ δεν θα σας συνιστούσα να βάλετε ένα αρωματικό κανέλα. Θα χάσετε τα αρώματα από το μπισκότο και το σιρόπο από το γάλα. Το βλέπω εγώ. Έτοιμο και το βούτυρο. Λίγο ακόμα. Θέλει πάρα πολύ λίγο. Θα πάρουμε 2 πακέτα φύλλα κρούστας. Είναι για μπακλαβά. Για γλυκά, γενικώς. Γενικώς και για μπακλαβά γράφει. Ναι, γλυκά. Ναι. Έχει φωτογραφία τον μπακλαβά. Τι άλλο να σου πω. Και εμείς μπακλαβά θα κάνουμε. Ναι. Βλέπετε, έχει διαχωρίσει. Βέβαια είναι μάτι το μπολ, δεν φαίνεται. Αλλά φαίνεται λίγο το γάλα και το αφήνουμε βούτυρο. Λίγο. Ναι, μπορούμε να το αδειάσουμε. Όσο μένει κάτω, θα το δούμε που θα διαχωρίσει σε λίγο. Να πούμε ότι τα φύλλα είναι καλύτερο να τα αφήσουμε στο ψυγείο αρκετές ώρες να ξεπαγώσουν μόνα τους και έτσι αποφεύγουμε να σπάνε. Βλέπετε. Τέλεια. Με αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε ένα ταψί. Και αυτό το ταψί είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι ακριβώς το μισό του φύλλου. Βουτυρώνουμε. Βάζουμε, όπως σας είπαμε, 20 φύλλα κάτω. Ο καλός μπακλαβάς θέλει πολύ φύλλο. Δεν θα τα κόψω. Τα διπλώνουμε, είδες, είναι ακριβώς. Λοιπόν, όταν λέμε 20 κάτω, εννοούμε ότι για αυτό το ταψί το ένα φύλλο είναι για 2. Mm-hmm. Και το δίπλο, έτσι. Και να είναι σπασμένο, πάλι δεν μας πειράζει, έτσι. Ναι, εννοείται. Εντάξει. Ή μπορεί να έχουμε άλλο ταψί και να αναγκαστούμε να το κόψουμε έτσι και θα βάλουμε και τις τσόνες. Μαθαίνει τίποτα. 2 βάλαμε, έτσι. Mm-hmm. 2 δηλαδή 4. Ωραία, πάλι το έτσι. Το πάμε να αλλάξει. Τρίτο είναι αυτό, θα είναι το τέταρτο. Μπισκότο. Είναι και το αμύγδαλο. Το πιέζουμε. Ούτως ή άλλως θα κάτσει αυτό. Δεν σαν τον ξηρό καρπό, γιατί φωτίζει μετά με το σιρόπι. Το ραντίζουμε λίγο. Ένα γαλακτοπούρεκο πρέπει να κάνουμε. Σε άλλη εκπομπή. Διαφορετικό. Βάζουμε το δεύτερο πακέτο. Με τον ίδιο τρόπο. Σαν μετάξινο. Άμα ξεπαγώσουν ωραία. Ναι, αυτό είναι. Να ξεπαγώσουν ωραία και μην επιχειρήσετε άλλοι το βάζουν μικροκύματα, το βάζουν στο φούρνο, καταστρέφεται. Και κολλάνε και κάνουν. Στο ψυγείο, λίγες ώρες στο ψυγείο και από την προηγούμενη μέρα ακόμα καλύτερα. Πρώτο λίγο δυσκολεύεται. Πάντα. Εντάξει. Και το σιρόπι τα μπες με το γάλα. Και από τι θόρυβο κάνει. Είναι και το μπισκότο από κάτω. Ωραία, και συνεχίζουμε.
Θα το βάλουμε στο ψυγείο να σφίξει το βούτυρο για να μπορέσουμε να τον κόψουμε πολύ πιο εύκολα και πολύ ομοιόμορφα. Και επίσης μπορεί να το φτιάξετε σήμερα και να το ψήσετε μια άλλη μέρα, δεν παθαίνει τίποτα. Το βούτυρο προστατεύει τα φύλλα, δεν ξεραίνονται, δεν μπανιάζουν. Οπότε δεν έχετε πρόβλημα αν έχετε χρόνο να το κάνετε τώρα και να το ψήσετε την τρίτη. Βάζει λίγο βουτυράκι. Ναι. Άλλο ένα. Το τελευταίο. Μάλιστα. Δίπλωσέ το. Ναι, ναι. Βάλτε στο ψυγείο λίγη ώρα. Όπως σας είπα, έχει διαχωριστεί. Εδώ είναι το γάλα και εδώ είναι το βούτυρο. Το butter milk. Butter milk. Πάγωσε, Φώτη, ε. Πάγωσε. Και γυαλίζει κιόλας. Το κόβουμε. Το κόβουμε ό,τι σε μικρά θέλει. Κομμάτια, σε μεγάλα κομμάτια. Όλο το ταψί. Κόφτω στα δύο. Εντάξει. Θα το κόψω εδώ στα τρία. Κόφτω 15 κομμάτια. Το μπισκότο μέσα, ναι. Yes. Θα κάνουμε μπακλαβά μοσαϊκό. Και εδώ λέω στα 5, μια χαρά. 15 κομμάτια. Αφαιρούμε ένα, να δούμε πώς κόβουμε στα 10, στη μέση. Και στη μέση τα δηλαδή. Και κάνουμε μόνο αριθμό. Mm-hmm. Ένα, δύο. Και ξανά δύο. Το ψήνουμε σε 150 βαθμούς. Αν είναι δυνατό ο φρούς μπορεί να το ψήσουμε. Και 130, 140. Τουλάχιστον 1,5-2 ώρες. Για να φουσκώσει, να γίνει τραγανός, να ψηθεί μέσα και να είναι όσο μπορούμε λίγο πιο λευκός από ότι να είναι καμένος. Να ετοιμάσουμε το σιρόπι. Όχι, το σιρόπι. Υλικά για το σιρόπι. 650 γραμμάρια ζάχαρη. 400 γραμμάρια γάλα. 100 γραμμάρια γλυκόζη. Έχουμε ζάχαρη για το σιρόπι. Mm-hmm. Επειδή το σιρόπι του μπακλαβά είναι βαρύ, είναι δυνατό, από ζάχαρη, θα βάλουμε και γλυκόζι για να μην ζαχαρώσει. Ναι. Άσομαι να κατέψω λίγο. Βάζουμε στη φωτιά. Τοποθετούμε. Θα το βράσουμε το σιρόπι μας περίπου μετά το βρασμό κανένα δίλεπτο. Ανακατεύουμε στην αρχή όπως όλα τα σιρόπια και μετά δεν ανακατεύουμε. Δεν χρειάζεται κιόλας. Όχι. Μπακλαβάς μεγάλα λοιπόν. Μπακλαβάς μεγάλα. Υπάρχουν και κέικ με γάλα σιρόπι. Με σιρόπι. Είναι πολύ ωραία. Βράζει. Να το φέρω. Ναι, το άσχημα. Ναι. Χαρά είναι. Φέρεσαι τον μπακλαβά. Φέρνω εγώ. Πρέπει να είναι ζεστός ο μπακλαβάς. Και ζεστό το σιρόπι. Και ζεστό το σιρόπι. Thank you.
Μυρίζει το βούτυρο, μυρίζει το μπισκότο. Όχι, μυρίζει το γάλα, μυρίζουν όλοι. Πολύ ωραία. Και ψήθηκε η ωραία. Χαμηλά, χαμηλά. Και γι' αυτό και βγήκε έτσι άσπρο. Και φούσκωσε κιόλας το φύλλο. Αλλά τώρα βέβαια αυτός για να στεγνώσει πρέπει να μείνει αρκετή ώρα. Να τραβήξει το σιρόπι. Να στεγνώσει και θα το σερβίρουμε μετά. Εκτέλεση για τον μπακλαβά. Κόβουμε το βούτυρο σε κομμάτια και το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Σπάμε τα μπισκότα και χοντροκόβουμε τα αμύγδαλα. Όταν το βούτυρο ζεσταθεί καλά, το διαχωρίζουμε από το γάλα που έχει καθίσει στον πάτο. Βουτυρώνουμε ένα ταψί 30 επί 40 εκατοστά. Βουτυρώνουμε ένα-ένα τα 20 φύλλα κρούστας. Διπλώνουμε το κομμάτι φύλλου που περισσεύει στο ταψί. Αδειάζουμε από πάνω τα αμύγδαλα και τα μπισκότα. Ραντίζουμε με το βούτυρο. Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα 20 φύλλα, βουτυρώνοντάς τα ένα-ένα. Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο να παγώσει. Κόβουμε σε τετράγωνα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 1,5 με 2 ώρες. Για το σιρόπι, βράζουμε τη ζάχαρη, το γάλα και τη γλυκόζη για 2 λεπτά. Βγάζουμε από το φούρνο τον μπακλαβά και σιροπιάζουμε με το σιρόπι ζεστό. Αφήνουμε να κρυώσει. Sugar time, sugar time, sugar time. Πάμε να φτιάξουμε μία τάρτα με βάση από σφολιάτα, γεμιστή με κράμπ σοκολάτας και αφού την ψήσουμε, θα τη γεμίσουμε με φράουλες. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να κάνουμε τη γέμιση που είναι πάρα πολύ εύκολη και πολύ γρήγορη. Τάρτα με κράμπ σοκολάτας και φράουλες. Υλικά για την τάρτα. Ένα φύλλο σφολιάτας. 50 γραμμάρια σοκολάτα, 55% κακάο. 150 γραμμάρια βούτυρο. 180 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 50 γραμμάρια αμύγδαλο σε σκόνη, 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια φράουλες, 100 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα, λίγη άχνη ζάχαρη, γάντια μιας χρήσης. Θα λιώσουμε 50 γραμμάρια σοκολάτα, μία απλή, 55% μια χαρά είναι. Θέλεις... Να, είναι 5 κουκιά. Έχω πλύνει τα χέρια μου. Εντάξει. Πάσο. Έτσι κάνουν τα χαρμπλάστες. Να, θέλεις. Λοιπόν, στα μικροκύματα. Ναι, και άλλα να ζυγίσουμε τα υπόλοιπα υλικά μου. Λοιπόν, θέλουμε 150 γραμμάρια βούτυρο. Παγωμένο. Θα το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Θα βάλουμε καστανή ζάχαρη για να το κάνει πιο τραγανό και ακόμη πιο νόστιμο το γλυκό μας. Είναι μια τάρτα με τη βάση της, η οποία μπορείτε να τη διατηρήσετε εκτός ψυγείου, καλύτερα για να μην νοτήσει η σφολιάτα στο ψυγείο. Οπότε όταν είναι να τη σερβίρετε, τότε θα βάλετε τις φράουλες επάνω ή κάποιο άλλο φρούτο. Ή αν δεν θέλετε να βάλετε φρούτο, μπορείτε να ρίξετε μια γκανάς από πάνω και να την αφήσετε εκτός ψυγείου. Θα βάλουμε καστανή ζάχαρη. Ναι, για να γίνει πιο τραγανό και πιο νόστιμο, είπαμε. Αμύγδαλο. 50 γραμμάρια αμύγδαλο σε σκόνη. Μπορεί να βάλετε και φουντούκι σε σκόνη. Και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Κατ' 150, έτσι.
Πάω με τη σοκολάτα. Έχω προσέξει, όταν είναι λίγη σοκολάτα δεν λιώνει εύκολα. Όσο περισσότερο είναι, πιο εύκολα λιώνει. Ωραία, περιμένουμε τη σοκολάτα. Μπορούμε λίγο ναι, να το... Ναι, όχι, να το κάνουμε αυτό καλύτερα. Να ζυμώσουμε. Να πάρω αυτά. Και ξεκινάμε να ζυμώνουμε με το φτερό. Έτοιμος είσαι. Έχει λιώσει και η λίγη μας σοκολάτα. Είναι λίγη σοκολάτα. Δεν τη ρίχνουμε εκεί μέσα, αποφεύγουμε, γιατί μπορεί να κρυώσει αμέσως με το βούτυρο και να μας κάνει γρομπαλάκι. Οπότε κάνουμε αυτή την γνωστή τεχνική. Στην ουσία να παγώσει η σοκολάτα, οπότε θα είναι κομμάτια, θα μείνουν κομμάτια για να διαλυθούν. Κάνουμε αυτή την τεχνική, τη γνωστή, που το κάνουμε σε πολλές κρέμες. Και στη ζελατίνη το κάνουμε συνήθως αυτό και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Επαναφέρουμε. Ξαναζυμώνουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο ζυμάρι. Σοκολατένιο. Πάντα. Κράμπι. Μια χαρά. Θες να βάλω γάντια. Να βάλεις. Μπορούμε να το αφήσουμε και στο ψυγείο λίγο μέχρι. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλιώς... Δεν χρειάζεται. Ωραία. Ένα φίλος φωλιάτας και τη φωλιάτα βουτύρου. Ναι. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Γιατί όλος ο κόσμος προβληματίζεται όταν ακούει ζυμάρια και βάζει. Και όταν είναι βιαστικό στο να κάνει ένα γλυκό, παίρνει μια καλή και σφολιάτα. Και ειδικά σφολιάτα. Εδώ καλά-καλά οι επαγγελματίες κατεκάνουν. Όταν υπάρχουν πολύ καλά προϊόντα. Και αυτό και τη σφολιάτα πρέπει να την αφήσουμε, να ξεπαγώσει. Μην την πιέσουμε γιατί θα μας πάσει. Δεν θα τη βάλουμε σε ζεστό περιβάλλον, θα λιώσει εξωτερικά, δεν θα γίνει καλή. Θα την αφήσουμε στο ψυγείο να ξεπαγώσει για αρκετές ώρες. Δεν θέλει να τα παραβιάζουμε όλα αυτά στο ξεπάγωμά τους. Α, το παίρνεις έτσι. Ένα λαγάδι. Ναι, σωστό και αυτό. Ακατάστατα. Ναι, πρέπει να το πουλιάσουμε και έτσι. Είναι όλο βούτυρο, οπότε θα λιώσει. Είναι και τραγανό. Α, γεια σου. Αφαιρούμε λίγο. Ναι, τις γωνίες, γιατί κάνει... Παρά είναι μεγάλο. Μαντήλι. Αυτό το κάνουμε με μια άλλη πίτα, σπανακόπιτα. Κόψε αυτήν την άκρη. Μπράβο. Το διπλώνουμε εδώ. Και ψήνουμε. Ψήνουμε στους 170, περίπου για 40 λεπτά. Εκτέλεση για την τάρτα. Λιώνουμε τη σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων. Ζυμώνουμε στο μίξερ με το φτερό, το βούτυρο σε κομμάτια, την καστανή ζάχαρη, την αμυγδαλό σκονή και το αλεύρι. Βάζουμε λίγη από τη ζύμη στη σοκολάτα και επαναφέρουμε πίσω στη ζύμη. Συνεχίζουμε το ζύμωμα. Σε μία ταρτιέρα απλώνουμε το φύλλο σφολιάτας. Σκορπίζουμε με τις παλάμες μας τη γέμιση σε κομμάτια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 λεπτά. Αλείφουμε με μαρμελάδα φράουλα. Γαρνίρουμε με φράουλες και άχνη ζάχαρη.
Πάμε να φτιάξουμε ένα cheesecake με ζύμη κουρού. Ψητό. Ψητό. Ναι, σωστό που το είπες. Ψητό, γρήγορο και εύκολο. Συνήθως τα cheesecake από την πατρίδα τους είναι ψητά. Όντως, στην Ελλάδα μας αρέσουν τα... Του ψυγείου. Του ψυγείου, ναι. Ψητό cheesecake με βύσινα. Υλικά για το cheesecake. Ένα φύλλο κουρού. 500 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα. 60 γραμμάρια ζάχαρη. 2 αυγά. 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. 40 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 200 γραμμάρια βύσινα. Γάντια μιας χρήσης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και cheesecake χωρίς κρέμα τυρί. Φρέσκο τυρί. Δεν γίνεται. Δύο πακέτα των 250 γραμμαρίων, δηλαδή μισό κιλό. Ορίστε. Το αδειάζουμε σε ένα μπολ, δεν θέλουμε μίξερ. Και το δεύτερο. Το αδειάζουμε. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη. 60 γραμμάρια. Υγροποιείται αμέσως η ζάχαρη και διαλύεται. Ανακατεύω. 2 αυγά. Και κοίτα, από αχυρώνα. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Τον αυγό. Οι κοτούλες παίρνανε καλά σε ένα αχυρώνα μάλλον. Ελεύθερες είναι και κάνουν και ωραία αυγά. Και φρέσκα. Είδες πόσο φρέσκα είναι. Φαίνονται, very coco. Άμα και εγώ περνούσα σε ένα χειρόνα, ωραία θα έκανα πράγματα. Είσαι πιο φρέσκος. Λίγο μπορεί να το ανακατέψεις αν θέλεις. Ναι, μισό λεπτό. Πήρα τον αυγοτάρτη. Τώρα είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα λέει στο μίξερ δεν μπορώ να το κάνω. Καλά, εννοείται μπορούμε. Μπορούμε να το ανακατέψουμε. Δεν χρειάζεται όμως και το μίξερ. Και πολλοί άλλοι λένε, μα άμα δεν έχουμε μίξερ. Όπως το 1700. Θα χρειαστούμε και τη ζυγαριά τώρα. Να βάλουμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Αμέσως. Θα πάρει απόβα. Είναι μαγική. Έλα. Έτσι. Εντάξει. Εντάξει. 100, ε. Ναι, ναι. Μια χαρά. Τώρα εδώ είναι στην κρίση σας να βάλετε αρωματικά. Και εμείς αυτά που θα βάλουμε, αρωματικά θα βάλουμε. Πορτοκάλι θα πήγαινε. Λοιπόν, θα βάλουμε και ελάχιστο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 40 γραμμάρια. 40, 40. Έχεις και κουταλάκι, λέω. Θέλει. Δεν θέλει και πάρα πολύ. Πόσο, λίγο ακόμα. Δεν είσαι εντάξει. Έτοιμο. Ευχαριστώ. Θα βάλω ένα γάντι. Δύο γάντια μάλλον. Έχω δύο χέρια. Θα ανοίξεις ένα πακέτο ζύμη κουρού. Έχει δύο φύλλα, θα χρησιμοποιήσουμε το ένα. Το ένα. Το άλλο θα κάνουμε άλλο γλυκό ή αλμυρό. Θα πάρουμε ένα τσέρκι, μία φόρμα τάρτας διαμέτρου 20x22. Θα το κάνουμε τετράγωνο για να αλλάξουμε λίγο το σχήμα. Όχι ότι έχει κάποιο λόγο που το κάνουμε τετράγωνο. Βολεύει κιόλας το τετράγωνο. Λοιπόν,
Την αφήσαμε να ξεπαγώσει πολύ καλά και μετά την ανοίγουμε για να μην μας πάει. Με αυτόν τον τρόπο βγαίνει και πολύ εύκολα. Με προσοχή τη γυρίζουμε μπροστά μέσα. Να μην μας τρυπήσει, έχει φύγει η γέμιση. Αλλά νομίζω και να τρυπήσει λίγο μπορούμε να πάρουμε και λίγο και, να, και να το πιέσουμε και να κολλήσει. Μπορούμε να αφαιρέσουμε κιόλας τις άκρες, μετά. Ορίστε. Λοιπόν, ρίξε λίγα βύσσινα. Να σου ρίξω λίγα. Μπορείτε να τα κάνετε και με τα κεράσια που θα βγουν πολύ σύντομα. Φρέσκα, με βύσσινα, με βερίκοκα, με τι άλλο φρούτο. Ένα φρούτο να μην έχει πάρα υγρά. Πολύ υγρά. Αλλά αυτά μπορείτε να πάρετε και μία κονσέρβα. Και αν δεν βάλουν φρούτο, είπαμε μπορούμε να βάλουμε κάποιο ξύσμα από λεμόνι, κάποιο ξύσμα από πορτοκάλι. Α, ναι, μπορεί να το κάνουν και σκέτο. Για να το καλύψουν με μια μαγειρική. Δεν αλλάζει η συνταγή, δεν αλλάζει τίποτα. Θα ρίξουμε και λίγα από πάνω. Βέβαια, θα ρίξεις αρκετά από πάνω. Βέβαια, ψήνοντας, θα πάνε προς τα κάτω. Δεν μας πειράζει καθόλου. Έχουν λίγα υγρά. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Λοιπόν, κόβουμε περιφέρεια. Μπροστά έξω το μαχαίρι, όχι μπροστά μέσα. Γιατί να το κάνετε μπροστά μέσα, θα διπλώσει. Θα πέσει μέσα τα τυχώματα. Αν και στο ψήσιμο θα πέσουν, αλλά δεν θέλουμε τώρα να πέσουν. Για ψήσιμο. Για ψήσιμο. Και έβαλες και στο μεγάλο φόρνο, βλέπω. Έβαλες στο μεγάλο λιντάρι. Ψήνουμε στους 160 με 170, περίπου για 40 λεπτά. Εκτέλεση για το cheesecake. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το τυρί κρέμα και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Ρίχνουμε σταδιακά την κρέμα γάλακτος και το αλεύρι ανακατεύοντας. Σε τετράγωνο τσέρκι τοποθετούμε το φιλοκούρου. Σκορπίζουμε λίγα βύσσινα. Αδειάζουμε το μείγμα. Σκορπίζουμε από πάνω τα βύσσινα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 40 λεπτά. Ολοκληρωθήκαν τα γλυκά. Ναι. Τα ψήσεις πάρα πολύ ωραία. Και ο μπακλαβάς έχει κρυώσει, το τσίσκι έχει κρυώσει, με το κράμπλ έχει κρυώσει, οπότε θα δώσουμε το κράμπλ να κάνουμε πρώτα. Την τάρτα με κράμπλ. Εδώ πάνω αν ρίξετε και μια γκανάς, σοκολάτα, σαν πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε μία-δύο κουταλιές μαρμελάδα. Έλα, πάρα φράουλα. Μην χαλάς πολλά. Αυτό ήθελα και εγώ με το κουτάλι, γιατί μου δώσεις και μεγάλο κουτάλι. Λίγο μαρμελάδα. Θες να μου καθαρίζεις φράουλες. Σου καθαρίζω φράουλες. Ωραία. Καθαρίζουμε φράουλες. Να τις βάλουμε ανακατεμένες καλύτερα.
Έχεις πλύνει, φαντάζομαι. Εννοείται. Ναι, φαίνονται γιατί πάντα τις πλένεις με το κουτσανάκι. Ναι, για να μην χαλάνε. Θα σου δίνω μεγάλη λίγο. Ωραία τάρτα αυτή. Έχει και τη σοκολάτα, έχει και τη φράουλα. Ό,τι πρέπει για αυτό το καιρό. Έχει φράουλες, φρέσκες. Φτιάξτε και μια μαρμελάδα, φράουλα. Πολύ εύκολα. Να έχετε το χειμώνα. Θα βάλουμε γύρω-γύρω άχνη. Φώτισε. Φώτισε. Έλα ρε Φώτη, φώτισε. Θα κόψουμε ένα κομμάτι. Να το σερβίρουμε. Λαχταριστεί πολύ. Θα το βάλω εδώ, εδώ θα το βάλω. Βάλω και ένα κόκκινο λουλουδάκι, μια νεραγκούλα. Πώς τη λες? Νεραγκούλες. Νεραγκούλες. Γιατί? Όχι, είχα ένα άλλο όνομα. Όχι. Ανεμόνες είναι εκείνοι, νεραγκούλες είναι αυτές. Ωραίο όνομα. Η νεραγκούλα, φοβερό όνομα. Θέλει πολύ νερό, τι την βγάλανε, δεν ξέρω. Η νεραγκούλα είναι στην εξοχή. Δώσ' μου λίγο άχνη, θα τις κάνω ότι είναι από ζαχαρόπαστα. Τέλεια. Πάμε για cheesecake. Αυτό το τρώμε και κρύο. Και ζεστό. Και ζεστό. Να κόψω ένα πλούσιο. Ένα πλούσιο κόψε. Μέρα που είναι. Τι έχει σήμερα. Τόσο ωραία γλυκά, ελαφριά, εύκολα. Ας φάμε και ένα λίγο παραπάνω. Θα το πάρει και λίγο άχνη ακόμα. Δεν βάζω νεραγκούλα εδώ. Το θέλει. Και λίγο. Αυτό είναι από λικέρ, ε. Όλοι φτιάχνουν σπίτι ένα λικεράκι. Και τώρα θα λένε, ω, μπακλαβάς. Δώσ' μου το μακρόστανο πιάτο. Στο μπακλαβά δεν κάνουμε τίποτα. Κοίτα. Τραγανό. Και αυτό γιατί ήταν ζεστό. Το έχουμε πει αρκετές φορές, νομίζω. Να το κόψουμε καλά. Μπορείς να βάλεις και δύο κομμάτια. Και τρία, όσο θες. Είναι μεγάλη τελικά. Το δοκιμάσεις? Όχι. Εντάξει. Θα πάρω το υπόλοιπο, να το δοκιμάσω σπίτι. Δεν βάζουμε τίποτα εδώ. Εννοείται θα δοκιμάσω. Εντάξει. Λοιπόν, τα γλυκά μας είναι έτοιμα. Mm. Νομίζω ότι προλαβαίνετε να τα φτιάξετε για αύριο Κυριακή. Τα σούπερ μάρκετ κλείνουν αργά. Εννοείται. Και είναι και εύκολα, είπαμε. Πάρα πολύ. Γι' αυτό το λέω. Οπότε, αν φτιάξετε και τώρα το μπακλαβά, αύριο το πρωί θα είναι απολαυστικός. Ευχαριστώ, Φώτη. Εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Put your arms
time, sugar time, sugar time.